κύριοι, επειδή θέλουμε να πάμε και λίγο στο μέτωπο του μεταναστευτικού, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα πρέπει να ανοίξουν οι θάλασσες και να ξεκινήσουν τα πλοιάρια. Βεβαίως την ίδια ώρα προς την Ευρώπη και προς την Κύπρο ουσιαστικά, γιατί είμαστε ο πιο εύκολος και σύντομος προορισμός. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προετοιμάζεται, έχουμε και την αστυνομία η οποία μετά και από τις οδηγίες του κ. Χαρτσιώτη αυξάνει τα μέτρα ασφάλειας κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Ο κ. Φυτηρής είναι μαζί μας και να τον καλημερίσω. Ο κ. Φυτηρής, υπονάμαρχος Αναπαστρατεία και υποψήφιος βεβαίως δήμαρχος Παραλιμνίου Δερίνιας. Γεια σας κύριε Φυτηρή μου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γαμπιδού, καλημέρα στους τηλεθέατες σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μήνυμα των προηγούμενων ημερών από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Δεν είναι ένα μήνυμα το οποίο σίγουρα πρέπει να αγνοήσουμε. Όμως, αν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες αυξημένες ροές, είναι το ζήτημα κύριε Φυτηρή. Κυρία Γαμπιδού, το ζήτημα είναι να αποτρέψουμε αυτές τις ροές και όχι να τις διαχειριστούμε εντός της Κύπρου, γιατί πράγματι θα είναι αδύνατο. Mm-hmm. Ο Νασράλα απειλεί πλέον την Ευρώπη μέσω της Κύπρου και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη συνδρομή της Ευρώπης. Και επειδή το αποτέλεσμα της επιτήρησης του θαλασσίου χώρου έξω από το Λίβανο φέρνει αποτελέσματα, αυτή είναι μια απόδειξη ότι πρέπει η Ευρώπη να αποστείλει δυνάμεις για να αποτρέψουν αυτή την ροή που απειλεί ο Νασράλα ότι θα κάνει. Και μάλιστα πρέπει να την αποτρέψουμε για να σώσουμε ζωές, γιατί όταν φορτώνονται βάρκες, την υποχρέωσή μας, όταν φορτώνονται βάρκες που χωράνε 10 άτομα και φορτώνουμε 150, πρέπει να αποτραπούν αυτές οι βάρκες, διότι ο κίνδυνος να πνιγούν στη διαδρομή είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Συνεπώς λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά κυρίως η Ευρώπη είναι η επιτήρηση έξω από τις ακτές του Λιβάνου, έξω από τα χωρικά του ίδια τα βέβαια, για να αποτραπεί η φυγή και ο κίνδυνος να πνιγούν στην διαδρομή. Ναι. Το γεγονός ότι έχουν ανοίξει κάποια περάσματα από τον Λιβάνο προς την Συρία, αυτό μα πιστεύετε θα βοηθήσει κάπως, αλλά έχουμε τώρα και τι άλλο, ότι δεν είναι πλέον από τη θάλασσα. Υπάρχουν οι φόβοι ότι θα έρχονται μέσω κατεχομένων ή μέσω της πράσινης γραμμής. Για αυτό και αυξήσαμε εκεί τα μέτρα. Πιστεύω ότι πλέον η διαδρομή από τη θάλασσα, εάν συνεχίσουμε να επιτηρούμε είτε με πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε με τη συνδρομή και πλοίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν φέρει αποτελέσματα. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ροές από την ξηρά πλέον από τη γραμμή κατάδοσης του πυρός. Ναι. Και αυτό πρέπει να υπάρχει και εκεί αυξημένη ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί. Όμως θα πρέπει πλέον η Ευρώπη να πάρει τα μέτρα. Ο Νασράλα το είπε απευθείας πλέον ότι ανοίξτε τις θάλασσες για να πάνε στην Ευρώπη μέσω Κύπρου. Συνεπώς η Ευρώπη μέσω της Frontex πρέπει να αποστείλει πλοία για επιτήρηση του θαλασσίου χώρου μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Κάτι που ακόμα δεν γίνεται με την Frontex, κύριε Φυτηρή. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν γίνεται με την Frontex. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να πιέσουμε. Δυστυχώς είμαστε ένα μικρό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου και η πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε είναι μικρή. Όμως αυτό που είπε ο Νασράλα, το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουμε και εμείς, είναι ότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Σύριοι στο Λίβανο. Φανταστείτε αν αρχίσουν οι μεγάλες ροές τι θα γίνει. Βέβαια, αυτή την προηγούμενη φορά, Κύπρο, μέσα σε 4 μέρες είχαμε γύρω στα 1,000 άτομα. Δεν θυμάστε, νομίζω 3-24 ώρα ήταν. Προφανώς δηλαδή. Ναι, το θυμάμαι, γιατί ως διευθυντής και της Μαρίνας Αγίας Νάβας είμαστε ο πρώτος σταθμός. Εκεί καταφθάνουν, ναι, σωστό. Θυμάμαι εκεί που το είχαμε πει. Εκεί καταφθάνουν και είχαμε αύξηση 1000% μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Ήταν κάποιες εβδομάδες που ήταν πολύ έντονο αυτό το θέμα. Θυμάμαι και που ψάχναμε να δούμε πόσες βάρκες, πόσα πλοιάρια βρίσκονται στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Πίεση λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Φυτηρή, περισσότερη πίεση
προς την Ευρώπη από μέρους μας ουσιαστικά για να έχουμε την βοήθεια. Και αποτροπή είναι το πρώτο, όχι διαχείριση. Αποτροπή. Για να δεχτεί, όχι, προφανώς αποτροπή να μην ξεκινήσουν για να μειωθεί και ο κίνδυνος πνιγμού τους. Απόλυτα ζώων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Φιντηρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.